Καλώς σας βρήκαμε. Να'στε την καλά. Κατανόησή σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ξέρω ότι είχατε πολλές συσκέψεις σήμερα. Έπρεπε να ήμασταν και στην Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, όπου κάνουν το συνέδριό τους. Και δυστυχώς δεν μπορούσα να απομακρυνθώ πριν απευθύνω αυτό που έπρεπε να πω. Μια χαρά, είμαστε online. Χαίρομαι όμως που βρίσκομαι τώρα εδώ στην εκπομπή. Γιατρέ. Λοιπόν, ξεκινώ με την καλή είδηση για τους καρκινοπαθείς, γιατί δώσατε μία μεγάλη μάχη μετά από την καταγγελία σας και την κερδίσατε. Και βγήκε ο διοικητής του ΟΠΗ, πήραν άρον-άρον πίσω αυτή την ντροπιαστική ρύθμιση και με ρωτούν πολλές οικογένειες καρκινοπαθών από χθες, Πρόεδρε, από εδώ και πέρα, όταν πηγαίνει ένας καρκινοπαθής να συνταγογραφήσει ο άνθρωπος τα φαρμακά του, τι θα γίνει? Καταρχήν, ξέρετε, θα πρέπει να υπάρχουν πάντα τα αντανακλαστικά εκείνα, τα οποία να δημιουργούν την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανθρώπων, οι οποίοι νιώθουν μετά από την ατυχία που υπήρχε για την υγεία τους, να είναι ογκολογικοί ασθενείς και αντιλαμβάνεστε μέσα στον εξορθολογισμό τον οποίον υποτίθεται κάνει η χώρα μας, τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε. Δηλαδή, είμαστε φθηνοί στα πίτωρα και ακριβώς στη βρώμη, κάπως έτσι, και φτάνουμε σε απάνθρωπες, και φτάνουν θα έλεγα, σε απάνθρωπες αποφάσεις, οι οποίες λίγο πολύ είναι και προσβλητικές για τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος έχει το πρόβλημά του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν να υπάρχει ένα χαρτί στα χέρια του, το οποίο να λέει το προσδόκιμο της ζωής του. Περί αυτού πρόκειται. Θεωρήσαμε λοιπόν απαραίτητο, όπως κάθε φορά όταν πέφτει στην αντίληψή μας κάτι το οποίο σαφέστατα προσβάλλει την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη υγεία, να παρεμβαίνουμε. Θεωρώ ότι, όπως το είπατε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έστω και με την δική μας δύναμη, δυναμική, μπόρεσε να διορθωθεί αυτή η απαράδεκτη διαδικασία. Άρα από εδώ και πέρα, Πρόεδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα? Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Νομίζω ότι ο ΟΠΗ ήδη δήλωσε, και οφείλω να πω ότι ο Πρόεδρος, ο κύριος Μπερσίμ, δεν είναι κακό κανείς να παραδέχεται το λάθος του και να το διορθώνει, και τότε πάλι όλα γίνονται καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε την οπισθοχώρηση του ΟΠΗ μετά τον Σάλο. Πήραν πίσω το προσδόκιμο επιβίωσης για τους καρκινοπαθείς. Θέλω να περάσω στο μεγάλο κάδρο, Πρόεδρε, για τις τραγικές ελλείψεις. Γιατί καθημερινά εδώ στην εκπομπή παρουσιάζουμε πλάνα, χθες από το Αττικόν, καθημερινά από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Περιμένουν οι γιατροί εντατικές να ανοίξουν. Έχουν τους ασθενείς εκτός εντατικών. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Λέει ο κ. Πολάκης ότι εγώ θα ανοίξω τώρα 100 εντατικές. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα... Γιατί κάνουμε χρόνια την κουβέντα μαζί. Για να γνωριζόμαστε χρόνια, πράγματι έτσι είναι, ότι χρόνια κάνουμε και την κουβέντα. Θα σας έλεγα ότι τι είχα πάντα. Και αυτό σχετίζεται με το ότι η υγεία δεν ξεκινάει από τη θεραπεία της ασθένειας, αλλά ξεκινάει από τη διατήρηση υγείας του πολίτη. Αυτό λέγει πρόληψη. Δυστυχώς περί αυτού ούτε συζήτηση, και θυμόσαστε πέρυσι τους 197 θανάτους που είχαμε λόγω της έλλειψης εμβολιαστικής πολιτικής και ενημέρωσης για την γρίπη, την οποία και φέτος περνούμε, θα λέγα όμως, μέσα από τις δικές μας δυναμικές παρεμβάσεις. Ήδη το Κελπνό και ο κύριος Ρόζεμπεργκ, ο γιατρός Ρόζεμπεργκ, έχει κάνει κάποιες καλύτερες κινήσεις από τις διαδικασίες τις οποίες θυμόστε τότε τον κύριο Πολάκη που έπαιρνε τους φακέλους από το Κελπνό, έτρεχε, δεν υπήρξε η δυνατότητα στελέχωσης των εντατικών, είχαν μείνει ασθενείς τότε από την έλλειψη εμβολιαστικής πολιτικής έξω από τις εντατικές. Όλα αυτά ερχόμαστε στο σήμερα. Θα έλεγα υπήρξαν κάποιες προσλήψεις, όμως υπάρχουν πολλά κρεβάτια, τουλάχιστον πάνω από 100, τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί. Ακούμε τον κύριο Πολάκη, όπως και πέρυσι έλεγε, θα τα στελεχώσουμε. Δυστυχώς, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν κατ' επανάληψη ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται εντατική, έχουν ήδη τον τραχιοσωλήνα της εντατικής, αλλά δεν είναι μέσα στην μονάδα της εντατικής. Υπό αυτή την έννοια, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ως χώρα, εάν θέλει ο κύριος Πολάκης απλώς να μην γράφει στα Twitter και να ασχολείται μόνο με το φαίνεστε, αλλά να είναι και ουσία, θα πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν συνδικαλιστής και να συμπεριφερθεί σαν υπουργός, δηλαδή δίνοντας λύσεις, διότι αυτός έχει το μαχαίρι
Αυτός έχει και το πεπόνι. Έβλεπα πως υπάρχουν ιδρύματα, φέρνω ένα παράδειγμα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λέει πως εγώ δίνω μηχανήματα και για τους καρκινοπαθείς, πολύ μεγάλης αξίας μηχανήματα, πληρώνω το ΦΠΑ, πρόεδρε, ναι. Και δεν υπάρχει προσωπικό για να δουλέψει με αυτά τα μηχανήματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θα σας έλεγα καταρχήν ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι το ελάχιστο πάνω στον όγκο αυτού του έργου. Μεταξύ λοιπόν των πολλών έχει, επειδή σήμερα οι ογκολογικοί ασθενείς για να κάνουν την θεραπεία τους, την ακνοβολία τους, χρειάζεται μία αναμονή πάνω από 4-5 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος ο οποίος χρειάζεται 4-5 μήνες για να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο για να κάνει την ακνοβολία του, ουσιαστικά αλλάζει το προφίλ της ασθενειάς του. Ναι. Εδώ λοιπόν ο Σταύρος Νιάρχος, δηλαδή το Ίδρυμα, mm-hmm. θεώρησε υποχρέωσή του και καλά έπραξε να πάρει μηχανήματα για τα δημόσια νοσοκομεία και να τα δωρήσει. Mm-hmm. Όμως, πάλι με τη γραφειοκρατία και με τις υποσχέσεις, το μόνο που έχει γίνει είναι να περιμένουμε πότε θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία ώστε να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω μηχανήματα. Θέλω να δούμε στις εικόνες που παρακολουθούμε και τα προβάλαμε και χθες στο ρεπορτάζ για το Αττικόν μαζί με τον Πρόεδρο, αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία όπου έχουμε αυτές τις απίστευτες εικόνες με τα ράτζα, με τους ηλικιωμένους, Πρόεδρε, να τρώνε στους διαδρόμους. Και λέει ο κύριος Πολάκης ότι εγώ έβαλα μία τάξη, έχω πια ένα μεγάλο κουμπαρά με πάρα πολλά εκατομμύρια μέσα και αυτό το γλέντι που γινόταν τόσα χρόνια στην υγεία τελείωσε. Κοιτάξτε, το να έχουμε ένα κουμπαρά, ναι. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Απέναντίας είμαστε και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όταν η υγεία μέσα από τους αριθμοδείχτες, mm-hmm. αλλά πολύ περισσότερο μέσα από την καθημερινότητα έχει αλλάξει. Αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν είναι τράπεζα το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να κάνει τα αυτονόητα που λέει το Σύνταγμα, δηλαδή ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης και της γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται ένας κάτοικος, θα πρέπει, εάν χάσει την υγεία του, να την βρίσκει. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, εάν εξαιρέσεις τις αγωνιώδεις προσπάθειες τις οποίες κάνει το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων, mm-hmm. και το ιατρικό και το παραϊατρικό, και έχει μείνει πολύ λίγο συγκριτικά με τον όγκο που πρέπει να αντιμετωπίσει, ναι. θα σας έλεγα από εκεί και πέρα, η υγεία έχει πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα διότι εάν δεν έχεις κάποιον ο οποίος να σε οδηγήσει στην γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία, τότε χάνονται υγείες και ζωές. Υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι αφενός μεν οι μνημονιακές διαδικασίες οι οποίες γίνανε στο χώρο, στη χώρα μας, ναι. δεν θα έπρεπε να έχουν μέσα το χώρο της υγείας. Όπως ακριβώς έγινε στην Πορτογαλία. Όπως ακριβώς έγινε στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Βεβαίως να γίνει εξορθολογισμός και έπρεπε να γίνει εξορθολογισμός για να είμαι σαφής, αλλά αυτός ο εξορθολογισμός θα έπρεπε να γίνει με τα δεδομένα της χώρας μέσα από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχαν καμία πολιτική, αλλά κυρίως δεν υπήρχε καμία πίεση ώστε να μην είμαστε μέσα στις διαδικασίες των μνημονίων στον χώρο της υγείας, τα αποτελέσματα. Σήμερα το κατακεφαλή ποσόν που διατίθεται για τη φαρμακευτική δαπάνη του κάθε Έλληνα, ναι. είναι το μισό του μέσου όρου των χωρών του ΑΣΑ. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, ίσως η προτελευταία χώρα στην οποία διατίθονται κατά κεφαλήν ποσά. Πώς μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται ότι καινοτόμα φάρμακα δεν έρχονται, τα οποία ουσιαστικά το φάρμακο, όταν μιλάμε για φάρμακο, είναι ότι όταν κανείς το παίρνει όταν πρέπει, δεν χρειάζεται να πάει μετά στην τριτοβάθμια ή και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που το κόστος είναι μεγαλύτερο, να. Αλλά και συγχρόνως δεν είναι και σίγουρη η αποθεραπεία. Δεν είναι σίγουρη η θεραπεία σου. Υπό αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο εγώ θα περίμενα από και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, mm-hmm. θα έπρεπε να κάνει μια σύγκληση των Υπουργών Υγείας της να. Ευρώπης, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα αυτή τουλάχιστον, όσα προβλήματα έχουμε εμείς,
και να ζητήσουμε, να μην πω να απαιτήσουμε ως χώρα, ότι δεν μπορεί πλέον μέσα στα τελευταία χρόνια να έχει αυξηθεί δραματικά η θνησιμότητα του Έλληνα μαζί με την δραματική μείωση του δημογραφικού ζητήματος και να έχουν αυξηθεί οι θάνατοι εναντί των γεννήσεων και εμείς να μένουμε αδρανείς και να λέμε έχουμε τράπεζα, έχουμε χρήματα. Αυτά είναι αηδία. Αυτά πρέπει οι ίδιοι να είχαν τρέξει στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες εκείνες τις ειδικές να είχαν δημιουργήσει το πρόβλημα, γιατί καμία, κύριε Γαγοριανάκη, χώρα της Ευρώπης, καμία, επαναλαμβάνω, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους γιατρούς οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα. Είναι 500.000 οι Έλληνες, οι ελληνικές οικογένειες που μετανάστευσαν, κύριε Πρόεδρε. Και υπάρχουν οι τραγικές ελλείψεις. Έρχεται λοιπόν αυτό το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό με νόμο Κατρούγκαλου, το οποίο σας λέτε ότι ποια είναι η κηδεία των Ελλήνων επιστημόνων. Φυσικά. Και μπορώ αυτό να το στοιχειοθετήσω. Να κάνω τον αντίλογο. Βεβαίως. Γιατί παρακολούθησα τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος λέει πως το τσαΐ, το δικό σας το ταμείο, το τσαΐ είναι άδειο. Ναι. Και υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Άρα τι να κάνουμε, πώς να το καλύψουμε. Κοιτάξτε, καταρχήν το ότι έχουν φύγει 500.000 Έλληνες, κυρίως επιστήμονες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν φύγει για να συμπληρώσουν τις σπουδές τους, όπως παλαιότερα μπορεί να συνέβαινε. Έχουν φύγει για να βρουν εργασία. Άρα, σε λίγο μαζί με την εργασία θα έχουν φτιάξει οικογένεια. Άρα, σε λίγο δεν θα υπάρχουν στη χώρα μας ουσιαστικά. Και αντιλαμβάνεστε πού θέλουμε να στηρίξουμε τη χώρα του αύριο, όταν δεν υπάρχει το έμψυχο δυναμικό εκείνο το οποίο θα τη στηρίξει. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα στις πολιτικές ηγεσίες και όχι μόνο της κυβέρνησης, των κομμάτων. Θα πρέπει, όπως είπα πριν, το δημογραφικό, το οποίο κανείς δεν το ακουμπάει σήμερα. Είναι ψηλά γράμματα. Κανείς. Θα πω όμως, είναι δυνατόν 500.000 να έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια μαζί και γιατροί. Και συγχρόνως να μένει μικρότερο ο πληθυσμός και με ανατολικά σύνορα που δεν ξέρουμε με πόσοι θα μεταναστεύσουν μέσα από αυτή την κρίση που έχει αναπτυχθεί στις ανατολικές χώρες γύρω από την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μαζί με το ασφαλιστικό φορολογικό, εγώ να σας αντιστρέψω την ερώτηση ως εξής. Ο κύριος Πετρόπουλος, αλλά και ο κάθε βουλευτής ή κάθε υπουργός ή και τα δύο μαζί, πώς θα του φαινότανε από τα 8.000 που βγάζουν μέσος όρος από τη Βουλή να του μένανε τα 1,5 με 2 χιλιάρικα. Θα μπορούσανε αυτοί οι άνθρωποι να παράγουν έργο ή θα μπορούσαν να ζήσουν. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον ασφαλιστικό φορολογικό τρόπο του επιχειρήν, των ανθρώπων δηλαδή, που έχουν ένα μικρό ιατρείο, έχουν ένα μικρό εργαστήριο ή και για τα άλλα επαγγέλματα, όταν του φτάνει στο 70% να πληρώνει μηνιαίως για τις ασφαλιστικές φορολογικές του εισφορές, αντιλαμβάνεστε ότι με το 30% θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά έξοδα της δομής του, να ζήσει και να μπορέσει η διάρκεια να ζήσει και η οικογένειά του. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Άρα, εγώ είπα στον κύριο Πετρόπουλο, έχετε κάνει αναλογιστική μελέτη βάσει αυτών των διαδικασιών, πόσες δομές τέτοιες θα κλείσουν και τελικά εάν ζήσει ο ασφαλιστικός φορέας από τη στιγμή που κανείς δεν θα πληρώνει. Η απάντηση δεν υπάρχει. Και υπό αυτή την έννοια, εγώ... Άρα αναλογιστική μελέτη δεν έγινε ποτέ. Δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη. Και θα σας πω το εξής. Το τσάι, δηλαδή ο ασφαλιστικός φορέας των υγειονομικών, γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι, κτηνίατροι, είχαν πριν 10 χρόνια 1.400.000.000 ευρώ. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ήταν ο πιο υγιής ασφαλιστικός φορέας από τη στιγμή που έξι εργάζονταν και ένα συνταξιοδοτήτο. Σήμερα έχουμε φτάσει ένας να εργάζεται, 2,5 να συνταξιοδοτούνται. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το 1,4 δις έχει καταντήσει να έχει έλλειμμα το τσάι. Ξέρετε γιατί. Τη μία ήταν τα δομικά ομόλογα τα οποία τότε βάζανε στο χρηματιστήριο. Δεν έφταγε ο κύριος Πετρόπουλος σίγουρα. Οι προηγούμενοι.
υπήρχαν τα PSI και όλα αυτά. Mm-hmm. Και συγχρόνως όμως ο κύριος Πετρόπουλος δεν εξορθολόγησε τον ασφαλιστικό φορέα όλων αυτών των οργανισμών με διπλογραφικά, με διαδικασίες εξορθολογισμού, ισολογισμών και όλα αυτά. Τα αφήσανε να πέσουν, να τελειώσουν. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λέω, μήπως όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαδικασία, υποτίθεται επιβίωση του ασφαλιστικού φορέα, ένα στόχο έχει, να κλείσουν το επιχειρήν, να κλείσουν οι επαγγελματίες, να γίνουν φθηνό δυναμικό μεγάλων τραστ, όποιον τραστ, εγχωρίων και εξωτερικών που θα έρθουν, και αυτό θα είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα έχει υπογραφή και του κυρίου Πετρόπουλου. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι είδηση. Αν τελικά αυτό το ερωτηματικό που αφήνεται το μεγάλο, αν τελικά θα πάμε σε αυτά τα μεγάλα ιατρικά πολυεθνικά φαντ ή εγχώρια, όπως λέτε. Θα σας έλεγα ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, από το 16, από τα τέλη του 16 και αρχές του 17, υπήρξαν στον Ιατρικό Σύλλογο πολλές αιτήσεις για να κλείσουν πολλά ιατρία από τους ίδιους, γιατί δεν μπορούν πλέον να τα λειτουργήσουν. Ναι. Λοιπόν, επειδή είστε στις 12 επαγγελματικές ειδικότητες, έβλεπα όλες οι ιατρικές υπηρεσίες, όπου μπαίνουν τα μηχανάκια, πρόεδρε, σε εσάς. Τα πώς. Εσείς στοχοποιείστε, πάντα βλέπω, από όλες τις κυβερνήσεις. Συγγνώμη για το δίχα, αλλά είμαστε... Ναι. Γιατρέ, θέλετε γιατρό. Λοιπόν, είστε στη στοχοποίηση για το μαύρο χρήμα. Και εδώ υπάρχουν πολλοί τηλεθεατές που με ρωτούν, έχουν εξαλειφθεί τα φακελάκια, πρόεδρε? Γιατί είδαμε τις εικόνες στα δημόσια νοσοκομεία με αυτό το απίστευτο χάλι. Ναι. Αλλά τελικά συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι κύριοι και κυρίες οι οποίοι ζητούν το φακελάκι τους. Το δίνουν οι ασθενείς ώστε να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση μέσα στο νοσοκομείο. Με αυτά τι κάνουμε? Καταρχήν θα σας πω, εμείς είμαστε εντελώς απέναντι και αντίθετοι σε όποιον ζητάει φακελάκι. Και όποιος έχει τέτοια φαινόμενα να το καταγγέλει επωνύμως. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι εμείς είμαστε υπέρ του εξορθολογισμού και του φανερού εισοδήματος, αλλά αυτό να μην γίνεται δεικτικά για επαγγελματίες και επιστήμονες. Για όλους. Όλοι δηλαδή. Εφόσον αποφασίσουμε, όπως στην Ολλανδία, να έχουμε το πλαστικό χρήμα να μην αφορά ομάδες, αλλά να αφορά ολότητα. Υπό αυτή την έννοια, όσον αφορά για το φακελάκι, όποιος έχει καταγγελία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δεν κρύβεται και δεν αφήνει κανέναν να κάνει το απαράδεκτο, διότι ο γιατρός του ΕΣΥ διάλεξε να δουλέψει εκεί. Δεν τον εξανάγκασε κανείς. Εάν λοιπόν δεν θέλει, παρετείται να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του. Εάν θέλει, μέσα από τον όρκο τον οποίο έχει δώσει, οφείλει να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον Έλληνα ασθενή. Ωραία. Λοιπόν, άρα, καταγγελίες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντα ήταν ανοιχτός, όλα στο φως. Βεβαίως. Πάω με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ και είστε και την πρόεδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης. Θα πάω στα των μεταναστών, γιατί έχει ξεσπάσει μια τεράστια κόντρα με τον κύριο Μουζάλα, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι εσείς θέτε, πρόεδρε, η Δήμη, και είναι και πολύ βαρύ, για τους θανάτους των μεταναστών. Κοιτάξτε. Εσείς ζητήσατε την παρέτησή του. Κοιτάξτε, ο κύριος Μουζάλας ξεκίνησε καλά. Πλην όμως, και επειδή το γνωρίζω χρόνια, συνάδελφο. Το γνωρίζω ως συνάδελφο και ενασχολούμενο με τους γιατρούς του κόσμου και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πριν όμως, ενώ θεωρήσαμε ότι έχει την εμπειρία, η πράξη μας ξεγέλασε. Και αναφέρομαι φυσικά στο ότι έχουν αφήσει να λιμνάζουν άνθρωποι στα νησιά μας και βεβαίως να δέχονται τα νησιά και καινούργιους μετανάστες. Γιατί λοιπόν λιμνάζουν? Διότι θα έπρεπε η Επιτροπή Ασύλου να κάνει σωστά το έργο της. Ποιος είναι αρμόδιος για την Επιτροπή Ασύλου? Η κυβέρνηση, ο κ. Μουζάλας, στη λειτουργία του. Τι κάνει η Επιτροπή αυτή? Ξεχωρίζει ποιος θέλει το άσυλο, ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης. Και αναλόγως
είτε θα έπρεπε να τους προωθεί στα κέντρα φιλοξενίας, είτε να τους επαναπατρίζει σε συνεργασία με τις χώρες. Η κυβέρνηση λέει, κύριε Πρόεδρε, πως δεν έχουμε πάρει τα κονδύλια που θα θέλαμε, που έχουμε ζητήσει, και δεν έχουμε πάρει και το προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πάρει, για την ακρίβεια θα σας έλεγα, έτσι, για να είμαστε σαφείς, ο Επίτροπος του Προσφυγικού Μεταναστευτικού της Ευρώπης, ο Έλληνας κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, έχει εξασφαλίσει 520 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Τα ποσά τα οποία έχει απορροφήσει, λόγω ανικανότητος προφανώς και μη σωστών διεργασιών, η χώρα μας, είναι λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι ο αρμόδιος για να απορροφηθούν τα κονδύλια? Ο κ. Μουζάλας. Θα σας έλεγα επίσης ότι έκανε ειδική γραμματεία για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Να. Και όπως θυμόσαστε, ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος γενικός ειδικός γραμματέας, παραιτήθηκε. Γιατί απλά δεν του είχε επί σειρά μηνών ορίσει το τι πρέπει να κάνει. Τέταρτον, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα φιλοξενίας και τα hot spot. Το ξέρετε, ενώ έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, ακόμα δεν έχουν οριστεί ποιοι θα είναι οι συντονιστές αυτών των κέντρων, και είδατε τα φαινόμενα της Μόριας, όπου χάθηκαν 3 ανθρώπινες ζωές νέων ανθρώπων. Ο κύριος Μουζάλας, λοιπόν, αντί να ψάχνει μάγισσες και αντί να ψάχνει ποιος φταίει, θα έπρεπε να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και επαναλαμβάνω, η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Ζαγουριανάκη, θα σας έλεγα από την πρώτη στιγμή, τις αρχές του 2015, τα έλεγα προς το καλοκαίρι, που άρχισαν τα μεταναστευτικά ρεύματα, που ήταν ένα ανέτοιμο κράτος που ζητούσαμε τότε από την κυρία Χριστοδουλοπούλου, που λιάζονται, ξαφανίζονται αυτά που είχε πει στην κέρα, που τη ζητούσαμε, φέρτε μας ένα εθνικό σχέδιο, φέρτε μας ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, ζητήστε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Ανταυτού μας έλεγε αυτές τις ανοησίες, τις οποίες θεωρώ όλοι θυμόμαστε έτσι γελώντας, αλλά μιλάμε για σοβαρά θέματα. Ο κύριος Μουζάλας. Με τις ΜΚΟ, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται? Γιατί λέει ο κύριος Μουζάλας, εγώ δεν μπορώ να τις ελέγξω. Υπάρχει ένα χάος εκεί. Αλλά κάποιοι βγάζουν πολλά εκατομμύρια. Καταρχήν, οι ΜΚΟ είναι ανεξέλεκτες. Και υπάρχουν οι ΜΚΟ, όπως οι γιατροί του κόσμου, οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι οποίοι έχουν ένα διεθνές προφίλ και, αν θέλετε, έχουν και μια εμπειρία και έχουν πάρα πολλά θετικά μέσα σε μια ιστορία ενασχόλησης και δημιουργίας που έχουν κάνει. Αλλά υπάρχουν και ΜΚΟ με πολλά ερωτηματικά. Εάν θέλετε, σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είχαμε ζητήσει να μας πει το Υπουργείο ποιοι γιατροί εργάζονται στη χώρα μας, από ποια εθνικότητα και τι ιδιότητα και τα ονόματά τους. Εμείς, αν θα πάμε σαν Έλληνες να εργαστούμε στην Αγγλία, το πρώτο που θα κάνουμε να πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο. Φυσικά. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κάνει κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα είναι να πάει στους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους να πει ότι εργάζομαι εδώ. Απ' τις ΜΚΟ δεν έχουμε δει ούτε έναν. Και συγχρόνως δεν ξέρουμε εάν αυτοί είναι νοσοκόμοι, νοσηλευτές δηλαδή, παραϊατρικοί, γιατροί. Ποιος, η δημόσια υγεία δηλαδή, έχει παραδοθεί στις ΜΚΟ. Όταν μιλούσαμε για τον εμβολιασμό, δεν το κάναμε για να δημιουργήσουμε κινδυνολογία. Αλλά εάν το Υπουργείο Υγείας, που είναι υπεύθυνο για τη δημόσια υγεία για όλους τους κατοίκους σε μια χώρα, είχε άποψη, εάν γνώριζε, και ξέρετε, παρά τις επανειλημμένες μας επιστολές, δεν έχουμε πάρει μία απάντηση. Θα σας θυμίσω δε τα ζητήματα της ελονοσίας, τα οποία ο Σονούπο, εάν δεν κάνουν τις ανάλογες ενέργειες, θα επανέλθουν. Όταν υπήρχε μία εστία σε μια πόλη, διάρκεια περιπτώσει, πριν 7 χρόνια περίπου, της Πελοποννήσου, που παραλίγο να τεθεί σε παγκόσμιο τουριστικό αποκλεισμό, έγιναν 6 χρόνια για να μπορέσει να γίνει η εκρήζωση. Πέρυσι το καλοκαίρι θυμόσασταν ότι υπήρχαν πάνω από 10 εστίες στα ζητήματα της ελονοσίας. Γιατί? Διότι σαφέστατα δεν υπήρχαν οι ανάλογοι ψεκασμοί στα σημεία που έπρεπε, τη χρονική στιγμή που έπρεπε, και κανείς δεν πιστοποιούσε αυτούς τους ψεκασμούς. Όλα αυτά σαφέστατα και περιέχονται στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει χάσει την μπάλα εντελώς για το κομμάτι της δημόσιας υγείας, αλλά και στον Υπουργό πλέον μεταναστευτικής πολιτικής,
που λέει είναι ο κύριος Μουζάλας. Έχουμε χάσει την μπάλα, λέτε. 100%. Ακούω και από πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι φταίνε οι δικοί σας δήμοι. Είχα και αντιπαράθεση εγώ στην εκπομπή εδώ με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και βλέπω μια κομματικοποίηση των δήμων. Τι εννοούνε, ποιοι δικοί μας δήμοι? Δικοί δήμοι... μας, δικοί σας, ναι. Κοιτάξτε, είναι ανόητο. Στη λογική του κυρίου Μουζάλα. Ναι. Να ρωτήσω και για τα hot spot με αυτό το σκάνδαλο με τους 2.500 οι οποίοι τελικά έχουν διοριστεί, πρέπει να εργαστούν στα hot spot και ξαφνικά, πρόεδρε, εξαφανίστηκαν. Δεν είναι εκεί, πού ακριβώς εργάζονται? Αυτό είναι το ερώτημα. Εσάς, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Καλό είναι οι βουλευτές να είναι σοβαροί όσοι δεν είναι και βεβαίως να ασχολούνται με την νομοθετική τους υποχρέωση. Γιατί έχουμε δει βουλευτές που ψηφίζουν χωρίς να έχουν διαβάσει τους νόμους. Ναι. Και πολύ περισσότερο να έχουν επεξεργαστεί. Το να ασχολούνται με πράγματα που δεν τα γνωρίζουν εκτίθενται. Και ξέρετε, έχει πέσει τόσο το επίπεδο της νομοθετικής εξουσίας που σε αρκετοί εκθέτουν το σύνολο, δυστυχώς. Σαν μια γενική τοποθέτηση. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει να ξέρουμε σε αυτή την αλυσίδα τον κάθε κρίκο ευθύνης που έχει ο καθένας μας. Που μόνο η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική που είναι η Υπουργή θα έπρεπε να το δώσουν. Δεν έδωσε κανείς κανένα ρόλο. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν, χωρίς να ρωτώνται, ανοίγανε τα στρατόπεδα. Τους βάζανε μέσα, δέστε το ελληνικό. Ποιος άνοιξε το ελληνικό? Είναι κέντρο φιλοξενίας το ελληνικό? Το άνοιξε ο δήμαρχος? Όχι. Το άνοιξε τότε η κυρία Δούρου ως περιφερειάρχης έτσι με το τσαμπουκά και κατόπιν ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος έβαλε μέσα μία ΜΚΟ, η οποία οι ίδιοι το είπανε, κανείς δεν ελέγχει το φαγητό που τρώνε και είναι τρισάθλιο. Ναι, αλλά η ΜΚΟ παίρνει πολύ χρήμα. Καλώς. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Μουζάλας σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να δουν το όραμά τους, να, αν συμφωνούν, δεν συμφωνούν, έχει σημασία. Είναι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα και μάλιστα οι ΜΚΟ παίρνουν κατευθείαν χρήμα. Ζεστό χρήμα. Ζεστό χρήμα. Πρόεδρε. Ενώ ο κύριος Μουζάλας που θα το έπαιρνε το κράτος για να το δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση που μαζεύει τα σκουπίδια, που καθαρίζει έξω, που κάνει, που ράνει. Δεν έχει κάνει τίποτα ο κύριος Μουζάλας. Πρέπει να κλείσω με δύο ειδήσεις. Εσείς θα προσφύγετε στην ελληνική δικαιοσύνη ως Έλληνες γιατροί κατά του ασφαλιστικού όπως οι δικηγόροι? Να το πούμε αντίστροφα. Ναι. Εμείς προσφύγαμε την περασμένη Πέμπτη στο Συμβούλιο Επικρατείας και οι δικηγόροι προσέφυγαν τη Δευτέρα. Τέλεια. Λοιπόν, Άρα έχουμε προσφύγει. Ωραία. Ήδη θα σας έλεγα έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση το περασμένο Σάββατο. Προγραμματίζεται πανυγειονομική συγκέντρωση στις 20 του μηνός και προγραμματίζουμε πανεπιστημονική συγκέντρωση μόλις φορείς στις αρχές Μάρτη. Θα υπογραφούν οι συμβάσεις για τις κοινωνικές δομές φτώχειας από την κυρία Φωτίου? Είναι απλήρωτη πάρα πολύ εργαζόμενη. Η κυρία Φωτίου, 28 Φεβρουαρίου, και το λέω γιατί της αρέσει να τα ακούει, εκτός από τα γεμιστά, θα πρέπει τις υποσχέσεις της να τις κάνει πράξη. Τις τα έχω πει μπροστά σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό έτσι και χαμογελούσε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της φτώχειας είναι από τα σημαντικότερα προγράμματα. Από το Νοέμβριο δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Όμως. Οι εργαζόμενοι βάσει της υπόσχεσης του κ. Φωτίου συνεχίζουν να εργάζονται. Όμως σήμερα, Φεβρουάριο, δεν έχουν ούτε προγραμματική ούτε μισθό. Την καλέσαμε πριν δύο μέρες πάλι να πει δημόσια. Επιτέλους θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Ξέρετε, όποιος δεν κάνει, καλό είναι να συνεχίσει το βίο του όπως τα παλιά. Ο επόμενος. Πρέπει η χώρα μας να ορθοποδήσει και επειδή χθες είχαμε και μια εκδήλωση για τον Ιάννη Καποδίστρια τα 190 χρόνια που ξεκίνησε να είναι κυβερνήτης της χώρας μας, στην ερώτηση αυτή είπαμε ότι σήμερα η Ελλάδα, η οποία τότε ήταν υποδουλωμένη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σήμερα στην αυτοκρατορία του χρήματος, θα πρέπει να ελευθερωθεί. Και η ελευθέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει με το να βρούμε ένα πραγματικό Έλληνα κυβερνήτη, σαν τον Ιάννη Καποδίστρια, για να μπορέσει η Ελλάδα να πει. Κλείνω πρόεδρε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλύψαμε πάρα πολλά κεφάλαια και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.